σας, εγώ είμαι Κατερίνα Βρνά. Μιλάω έτσι γιατί ψιλορώτσω. Κρυολόγημα. Θα το έλεγε κανείς βαρύ μάτι. Μολάκα, κοιμήθηκα με μάτι και κοίτα τι έγινε. Κι ήμουνα και στη Μαλαισία. Άντε να βρεις γιαγιά, κάνα σε ξεματιάς εκεί πέρα. Επίσης, είμαι πολύ καλύτερα. Έχει αφήσει κάτι μικροκατάλοιπη η αρρωστία μου. Έχω πρόβλημα ισορροπίας, οπότε δεν περπατάω πολύ καλά. Λίγο σαν μεθυσμένη. Έχω πρόβλημα όρασης, δεν βλέπω πολύ καλά. Λίγο σαν μεθυσμένη. Και δεν μιλάω πολύ καλά. Λίγο, όχι. Βασικά μιλάω, επειδή φτιάχνω ομιλία μου συνέχεια. Τώρα πια δεν μιλάω σαν αμεθυμένη, μιλάω σαν να είμαι χώμα. Αλλά μ' αρέσει που το χειροκροτά. Ναι, μπράβο Κατρινά, είσαι πίτα! Ζώα είστε, λοιπόν. Μιλάω σαν να είμαι πίτα, αλλά να προσπαθώ να πείσω τους πάντες γύρω μου δεν έχω πει τίποτα. Αργά και καθαρά. Φέρε μου κλειδιά, θα οδηγήσω. Αν δεν γνωρίζετε τι συνέβη, εγώ κάνω stand-up comedy. Τα τελευταία 20 χρόνια ζω στην Αγγλία. Και έκανα stand-up σε όλο τον κόσμο πάνω κάτω. Μου έχει ξεφύγει, λέει, την Ινική Αμερική και η Αφρική. Τώρα θα πάρω τη Χριστίνα και τους γιατρούς χωρίς σύνορα και θα πάμε παρέα στο Σουδάν. Θα γαμάτω. Λοιπόν, και το 17 ήμουν περιοδία στη Μαλαισία. Και ένα βράδυ, στην τρίτη πόλη της περιοδίας, άρχισα να κάνω μετό, να ξερνάω. Τι δύο πράγμα δεν το ξέρω. Επειδή είναι δεδομένη να κάνω μετό, να έχω συχνές κενώσεις εντέρου. Ξέρναγα και έχεζα σαν τριλή, λοιπόν. Και με πάνε στο νοσοκομείο, πανικοβλημένη άλλη κομική, και νομίζαν ότι είχα τροφική δηλητηρίαση. Τελικά δεν είχα τροφική δηλητηρίαση. Ου, πέθαινα, μπου. Πολύ γρήγορα να σας πω τι έγινε. Διάδυση εντέρου. Άνοιξε μια τρυπούλα στο εντερό μου και ηχήθηκαν έξω όλα τα σκατά. Το οποίο μολύνα όλο μου το σύστημα. Και έπαθα σιψεμία και μπαίνω σε συμπτικό σοκ, από το οποίο 8 στους 10 πεθαίνουν. Εγώ επέζα, δεν ξέρω άλλος ποιος είναι. Για να με σώσουν, με βάλουν σε καταστολή που είναι το τεχνητό κόμμα και με συνδέσαν με ένα μηχάνημα που καθάριζε το αίμα μου, έβγαζε το μολυσμένο αίμα, το έπλυνε, το σδέρνωε, το δίπλα, το ξανάβαζε μέσα, βοηθούσε τα πνευμόνια μου να αναπνεύσουν, αποφόρτιζε τα νευρά, χάδιβε το σκότι, τραγουδούσε στη χολή, έφερνε τσάι για τους γιατρούς και έβαζε και τους κιλοβόλτα. Είναι το τέλειο μηχάνημα, το συνιστώ για το σπίτι, παιδιά. Αφού λοιπόν τα παίζουν όλα μου τα όργανα, τα βασικά, ξέρετε, πιάνο, κουτραμπάσο, βιολί, το μηχάνημα βοηθάει να συνέλθουνε, μετά από 2 εβδομάδες ακόμα, ξυπνάω και έχω. Είμαι παράλυτη από το λαιμό και κάτω. Φουλ μυοπάθεια, νευροπάθεια. Επειδή τα πνευμόνια μου δεν είχαν συνέλθει τελείως,
είχαν υγρά, όχι σεξουαλικά υγρά, το μητέρα μου είναι το καθένα. Μπράβο. Μου είχαν βάλει... Μου είχαν βάλει ένα σωλήνα σαν αυτό που ρουφάει τα σάλια στον οδοντογιατρό, αλλά πιο χοντρό και πήγαινε πολύ πιο βαθιά. Για να ρουφάει τη γρά, ο οποίος δεν πονούσε καθόλου, το είχαν βάλει τέλεια, αλλά χώριζε τις φωνικές χορδές, οπότε δεν είχα ομιλία. Οπότε δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να κουνήσω. Η οικογένειά μου με το πισνίλησε από κόμμα και μου κάνουν «Καθενάκια, είσαι καλά». Γαμάντη ερώτηση. Και τους λέω «Μια χαρά, πού είναι η φωνή μου». Και κάνουν όλη η μου οικογένεια «Δεν μπορείς να μιλήσεις». Ο μεγάλος αδερφός, η γυναίκη μου κάνει μαλάκα τώρα, μπορώ να σου λέω ό,τι θέλω και δεν θα μπορείς να με διακόπτεις. Ναι! Η οικογένεια μου είναι κάφνη. Αλλά και αυτό είμαι κι εγώ έτσι. Και οι φίλοι μου είναι κάφνη. Γαμά. Γαμάτο. Να σταματήσω να βρίζω. Μ' άρεσε όταν μου καλέσαν στο Kappa Inspiration. Αχ, για μένα είναι το Kappa. Όχι, την Καθημερινή. Τέλος πάντων. Μπράβο στην Καθημερινή. Όταν άκουσα ότι θα μιλήσω ο Πετρούνιας, λέω, μπορεί να με φέρει ο Πετρούνιας στη σκηνή, στα μπράτσα του. Να σηκώσει κάτι που αξίζει τον κόπο, ρε φίλα. Μαν, όλο τον εαυτό σηκώνει. Αλλά... Αλλά πονούσε όμως του. Πονούσε όμως του. Χειρουργήθηκε στο χεράκι του, μωρέ. Το τέλος αυτού που περάσει είναι δεν με ξεπερνάει κανείς. Μετά από 2 εβδομάδες στο κόμμα ξυπνάω παράλυτη, χωρίς φωνή. Μετά από 2 εβδομάδες τυφλώνομαι. Φουλ. Και εσύ γελάτε κι εγώ γελούσα. Αλήθεια γελούσα, γιατί τυφλώνομαι και σκέφτηκα μαλακά μαλακία. Αποκλείεται να είναι μόνη μου. Τέτοια χοντράδα, αποκλειπεραστικό θα είναι. Και το λέω στην γιατρό μου, θα μου λες, γιατρό, μην αγχώνεσαι, είναι προσωρινό. Και κάνει και το μου, παιδιά, τι φάρμακα της δίνουμε. Όπου δε, είχα πάθει και γάγκρινα, μαλάκα γάγκρινα. Στα άκρα, γιατί όλο το αίμα έτρεξε να σώσει κεντρικά όργανα και μυαλό. Και δάχτυλα ποδιών και χριών είχαν γάγκρινα. Ενέτη 2017 εγώ έπαθα γάγκρινα. Γιατί εκτός από κόμμα στη Μαλισσία, συγχρόνως πολεμούσα στο αλβανικό μέτωπο. Το 41. Οπότε έχουμε φουλ παράλυση, γάγκνα, τύφλωση, έλλειψη ομιλίας, συνεχή λίμωξη στα πνευμόνια μου, κάνουν ραχιοστομία, που είναι τελείως σάιφα η φάση. Σου αρνούν μια τρύπα εδώ για να αναπνέει. Δεν κάνει έτσι, αλλά πώς γαμωθάνταν. Το οποίο σου βάζουν και ένα σωληνάκι από εδώ που δεν με χαλάει, γιατί είμαι μεγάλη φαν των αξεσουάρ. Και μετά γύρισα Ελλάδα, γάμισε το ταξίδι. 3 εβδομάδες εντατική εδώ, οι γιατροί ήταν συνέχεια, νομίζω ότι θα πεθάνει.
Οι γονείς μου το είχαν ακούσει τόσο πολύ που ήταν τελείως βλάζια, ήταν μπα. Αλήθεια σας λέμε, δεν πεθαίνει με τίποτα. Και έκατσα μετά από την τατική άλλους 2 μήνες στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο, έκανα εγχείρηση, μου βγάλανε κομμάτι του εντέρου, μην αγώνεστε, έχουμε 1 χιλιόμετρο εκεί μέσα. Έκανα πολλά πράγματα που ήταν στη λίστα πραγμάτων να κάνω πριν να πεθάνω. Χαίστηκα πάνω μου, κατουρίθηκα πάνω μου. Πετρούνιας. Για 2 εβδομάδες με έδινε και με έπλυνε κάποιος άλλος. Παράζει η καρδιά μου! Να μάθει να μην σηκώνει αγκαλίτσα. Λοιπόν. Και εμένα ακόμα με βοηθάνε να μην πλύνουν και να με ντύσουν. Βλέπω λίγο καλύτερα, μιλάω λίγο καλύτερα, βλέπω, περπατάω, όλα τα κάνω λίγο καλύτερα. Αλλά με φοβερά αλγοριθμό. Βασικά πιστεύω ότι με το ρυθμό που πάω, μέχρι τα 80 θα είμαι τέλεια. Και μετά θα έχω 3 χρόνια και θα ξαναρχίσουν όλα από την αρχή. Πάλι δεν θα μπορώ να δω, δεν θα μπορώ να περπατήσω. Θα τρέχει το εγγόνι, θα μου λέει, γυλιά, χαίσεις πάνω σου. Α, τι μου θύμισες τώρα. Χαίσου μου, τέλος το, που να με βλέπεις τα νιάτα μου. Φύσαγα. Κιλά έβγαζα, τόνους. Γενικά είναι γαμάτο που το πέρασα και το περνάω ακόμα. Κάνω φυσικό. Πάλι το ότι με βάλα μετά από την Πετρούνια είναι μεγάλη δικαία. Ο καημένο το γόντο ταλαιπωρήθηκε και φύρω εγώ με τη σούπερ ταλαιπά και με πάρτα. Έκανα εντατική φυσικοθεραπεία κάθε μέρα. Αλήθεια! Tell me about it, bitch! Λοιπόν, κάνω φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, έργο. Πάλι καλά που οι φυσικοθεραπευτές μου είναι μούναροι. Γενικά, έχουν φάει τόση σεξουαλική παρενόχληση. Παιδιά, αν δεν ήμουν αμαία, θα είχα φάει μήνυση. Είμαι συνέχεια, αχ, έχασα ισορροπία. Αχ, τι δυνατό μπράτσο που έχει. Και όταν είμαι καθισμένη, το αγαπημένο μου είναι, τι έπιασα, δεν βλέπω. Φαίνεται πολύ ωραία. Δε με τεχείτε που αναρρώνω μισό τα μωρά. Τα μελακτημένα κολόπεδα. Το Σεπτέμβριο του 17 σηκώθηκα όρθια για πρώτη φορά. Όποιο μούλικο έχει γίνει Σεπτέμβριο 17 είναι ξεκάθαρο ο ανταγωνιστής μου. Ποιος θα περπατήσει πρώτος. Θα τα γαμίσω τα κολόπεδα. Ευχαριστώ που χειροκροτάτε την πρόταση που εγώ γαμάω νύπιο. High five. Δε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα μαλακισμένα πάνε και 2 χρόνια τώρα. Τα αρχίδια πάνε να μιλήσουν κιόλας. Θα τα ασκήσω. Όταν βλέπω μαράκια να περπατάνε, πρώτα βήματα και θέλω να τα κλωτσίσω.
αλλά γενικά αυτό που έλεγα είναι ότι με αυτό που έχω περάσει, το τι διασκεδάζω, όταν ξέρετε, κλασικοί άνθρωποι σαν, δεν ξέρεις τι έχω περάσει, για πέ. Όχι, πάμε. No, no, bring it. Πονέ πλάτη μου. Ξέρει, λένε, είμαι σαν πυρκοκροτσάκι. Νέλα, βλέπεις. Είμαι τυφλός. Νέλα, περπατάς. Έτσι και έτσι κάνεις και μου πήγε, είμαι τυφλός και δεν περπατάω. Νέλα, μιλάς κανονικά. Είμαι καλύτερη. Ή χειρότερη, ανάλογα. Το θέμα είναι ότι έρχομαι από πολύ καφρική, όπως σας έλεγε η οικογένεια. Και έτσι όλο αυτό το αντιμετωπίζω όπως έρχεται. Δεν έχει. Είναι αυτά που μου λένε, που μου λέει ο κόσμος. Που πω, Κατερίνα, τι πέρασες και εγώ γκρινιάζω, πρέπει να πάω κάθε πρωί στη δουλειά. Και με, φίλε, εντάξει. Εγώ χαίρομαι που είμαι ανάπηρη και δεν χρειάζεται να πάω δουλειά. Σε καταλαβαίνω τελείως. Τα μικρά πράγματα παραμένουν εκνευριστικά. Στο νοσοκομείο με ξυπνάγαν κάθε μέρα σε 6 το πρωί. Γιατί! Είχαμε κάπου να πάμε! Δηλαδή, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα, πότε μπορώ να κοιμηθώ! Ρε φίλε, άσε μου να κοιμηθώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά σε ζωή με κυνηγάνε τρυπάνια. Όπου πάω, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν έργα με τρυπάνια. Παντού. Εντατική στη Μαλασία, χαλάει το air condition και δίπλα μου έρχεται εργάτη με τρυπάνι να φτιάξει το air condition. Και μου λέει, πούστη, όχι. Στο νοσοκομείο εδώ στην Ελλάδα κάνα ανακαίνιση στον παπάνω όροφο από το δωμάτιο μου, τρυπάνια. Πήγα σε κλινική στην Ελβετία, χτίζαν καινούργια πτέρυγα. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν λέω πάλι καλά που ζω και μπορώ να ακούω τρυπάνια. Όχι! Το μπαίνουν τα τρυπάνια. Όταν τα πολύ μεγάλα πράγματα τα αντιμετωπίζεις, γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Τα μικρά πράγματα παραμένουν εκνευριστικότατα, ακόμη κι αν έχει σχεδόν πεθάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με τσιμπάει κουνούμπι και λέω... Έλα, Βρανά. Πάλι, ναι. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είπες πάρα πολλά. Πέρασα τα 15 λεπτά. Και κάτι ακόμα. Και ο Πετρούνιας θα πέρασε. Ο Πετρούνιας δικαίως γιατί περιμένει μωρό. Τι? Ο Πετρούνιας δικαίως γιατί περιμένει μωρό. Και πρέπει. Τι σημαίνει αυτό? Είπες τι σεξιστική μαλακία πείτε. Πατριαρχία, δεν μας ενδιαφέρει ο κύριος Πετρούνιας, να είναι καλά. Μπορεί λοιπόν, να δείξει στο κοινό τη λογοθεραπεία μου. Ναι, είπες ότι κάνεις πάρα πολλά. Αλλά αυτό δεν το είπες όμως. Λογοθεραπεία, φαίνεται. Παιδιά, με βάζουν να μιλάω με φελό. Τελείωνε, Βρανά. Σταμάτα. Τέρμα οι σιωβηλές πίπες. Κατερίνα Βρανά.
Κατερίνα είναι όρθιοι όλοι και χειροκροτούν, ουρλιάζουν. Σηκώθηκατε! Σηκώθηκαν όλοι! Γιατί μπορείτε! Ευχαριστώ τόσο πολύ! Σας παρακαλώ, κάντε μου μία χάρη και κάντε και ένα δώρο στον εαυτό σας. Όπου και να πετύχετε αυτή τη γυναίκα, πηγαίνετε να τη δείτε, πηγαίνετε να δείτε την παράστασή της. Θα κάνετε ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό σας, το καλύτερο που του έχετε κάνει. Κατερίνα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για έχω κάτι... δεν έχουμε ερώτηση. Α, ερώτηση. Δεν έχουμε ερώτηση για σένα, να σου πω, θα πούμε ερώτηση τώρα. Απορίες. Ποιος έχει ερώτηση για την κυρία Κατερίνα Βρανά, πώς έχουμε κανένα χέρι. Παρακαλώ, όμορφη. Έχουμε ερώτηση. Θέλεις. Περίμενε, κάτσε, δεν την ξέρω κι εγώ, να την ακούσουμε τώρα. Πείτε μου. Αυτή σίγουρα την αφορά, καταρχάς, σκέψου να μας πεις πώς παραμένεις τόσο όμορφη. Αυτή ήταν η μία ερώτηση. Ευχαριστώ. Ξέρεις, μουνάρα. Ακριβώς. Και? Πότε και πότε είναι οι επόμενες παραστάσεις, Κατερίνα, εδώ σε θέλω. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, επικεντρώνομαι στην αποκατάστασή μου. Ελπίζω Δεκέμβριο να ξαναρχίσω στην Αθήνα. Και πιστεύω ότι παραμένω τόσο όμορφη επειδή με κρατάει το στήθος μου. Που έμεινε στιγμό παρόλες αντικσότητες και το κόμμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Συμβαίνει αυτά. That's life. Shit happens. Θέλουμε και άλλες ερωτήσεις. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Τίποτα, σας περιμένουμε όλους στις επόμενες παραστάσεις μας, εντάξει. Τέλεια. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, άλλο ένα μεγάλο χειροκρότημα. Yay! Γεια σου, Κατερίνα, μου ευχαριστούμε πολύ.